Από το Σάββατο, όπως είπατε κι εσείς, τελευταία φορά τον είδαν στην πλατεία της Άνω Βιάνου, κάτοικοι εκεί της περιοχής. Είχε φύγει, δηλαδή, θέλετε να πείτε, από την Κάτω Βιάνο, περπατώντας πήγε στην Πάνω Βιάνο. Περπατώντας πήγε στην Πάνω Βιάνο, το συνήθιζε αυτό. Να περπατάει, να κάνει τον περίπατό του και να πηγαίνει και να παίρνει τα τρόφιμά του από το σούπερ μάρκετ. Ναι. Από εκεί. Αλλά το παράξενο ήταν ότι την ώρα που θεάθη στην πλατεία της Πάνω Βιάνου, δεν ήταν η ώρα του. Δηλαδή αυτός μέχρι τις 8 και μετά ήταν σπίτι του. Ενώ 10 παρατέταρτο που τον είδαν τελευταία φορά στην πλατεία της Πάνω Βιάνου, δεν ήταν κάτι φυσιολογικό για αυτόν τον άνθρωπο. Όχι ότι είχε προβλήματα. Ότι ήταν ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ότι ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος. Ναι, όλα αυτά. Υπέφερε από κάτι άλλο. Πατέρα Νικόλα, εσείς που είσαστε και κάτοικος της περιοχής και τους ξέρετε με τους ανθρώπους, είχε κάποια προβλήματα σε ό,τι είχε να κάνει με απώλεια μνήμης, άνοια ή οτιδήποτε τέτοιο? Τώρα τελευταία, τον τελευταίο μήνα, ίσως να υπήρχε και αυτό, αλλά όχι σε πολύ έντονο χαρακτήρα. Ίσως να υπήρχε, διότι η συμπεριφορά του, και ενώ η συμπεριφορά του, καλή ήταν η συμπεριφορά του, η συμπεριφορά του ως προς το πρόσωπο έδειχνε να είναι πιο καταβεβλημένος, πιο έτσι. Δεν ήταν δηλαδή όπως ήταν έτσι που τον ξέραμε εμείς στα παλιά τα χρόνια ή σε όλη τη διάρκεια που έμενε εδώ στο χωριό. Γιατί ήταν κάτοικος Αθηνών, ήταν καθηγητής, ήταν ένας μορφωμένος άνθρωπος. Και παράμεινε μορφωμένος και εδώ στο χωριό, δεν είχε κανένα πρόβλημα με κανένα. Ήταν ένας πολύ φιλήσυχος, ομιλητικός με εμάς όλους εδώ στο χωριό, δηλαδή ένας δικός μας άνθρωπος. Τώρα τελευταία, ναι, λόγω και της ηλικίας, όσο πάει η ηλικία... Φαινόταν πιο καταβεβλημένος, λέτε. Ναι, ναι. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό που είπατε, ότι σχεδόν σε καθημερινή βάση, αν το κατάλαβα σωστά ή αν το συγκράτησα σωστά, πατέρα Νικόλα, είναι ότι έκανε την άσκησή του παρά τα 87 του χρόνια. Βεβαίως, και πήγαινε, βεβαίως, μέχρι την Πάνω Βιάνο και επέστρεφε με τα πόδια στο χωριό. Ναι. Και καμιά φορά, αν επιχειρούσε κανείς να τον πάρει, να του πει: έλα να σε πάρω, εγώ να με περπατάς. Όχι, εγώ κάνω την άσκησή μου. Δηλαδή, ναι, ήτανε... Η απόσταση ούτε μικρή είναι, ούτε μεγάλη είναι για την ηλικία του, φαντάζομαι. Για την ηλικία του, νομίζω τώρα 87 χρόνια άνθρωπο θα. Όσο περνούσαν οι μέρες, θα ήταν και μεγάλη απόσταση. Για ένα πιο νέο δεν είναι μεγάλη απόσταση. Ναι. Αυτό λοιπόν που σας ξένησε ήταν όταν ακούσατε ότι αν και γνωρίζατε πως μέχρι τις 8 επέστρεφε στο σπίτι του και με τα ψώνια του και μετά την άσκησή του, αυτή τη φορά ότι τον είδαν κοντά στις 10 παρά στην κεντρική 10 πλατεία. 10 παρατέταρτο. Έχει μαρτυρία κατοίκου της Βιάνου, τον είδε 10 παρατέταρτο. Ναι. Και επίσης υπάρχει μια άλλη μαρτυρία η οποία έχει κατατεθεί και στην αστυνομία, γιατί εγώ από την πρώτη στιγμή είμαι στο πλευρό των χωριανών εδώ και τον γυρεύουμε και εμείς, δεν γυρεύει μόνο η αστυνομία και οι εθελοντές, και να τους ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δείξανε ένα υπερβολικό ζήλο όσον αφορά την αστυνομία, τους εθελοντές, την ΕΜΑΚ, την πυροσβεστική, όλο το χωριό εδώ, έτσι. Αυτό το πράγμα δείχνει ότι υπάρχουν ακόμη ευαισθησίες σε ανθρώπους, δεν έχουν χαθεί τα πάντα, υπάρχει μια ευαισθησία στους ανθρώπους και νομίζω ότι αυτή τη φορά αποδείχθηκε άλλη μια φορά. Να σας πω, βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι ο άνθρωπος, επειδή ήταν μόνο του στη ζωή, ήταν ανήπαντρος, είχαν προσπαθήσει πάρα πολλές φορές οι δικοί του ανθρώποι, ο αδερφός του με τα παιδιά του, τα νύψια του δηλαδή, να τον πάρουν κοντά τους. Αυτός αρνιότανε, γιατί όπως για να το κάνουμε, άμα υπάρχει μια τέτοια περίπτωση ακούγονται πολλά. Εγώ λοιπόν ξέρω και το λέω και δημόσια στον αέρα ότι οι συγγενείς του είχαν προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να τον πάρουν κοντά τους, αυτός αρνιότανε. Γιατί η επιλογή του ήταν αυτή. Δεν μπορούσε να ζήσει πλέον σε ένα διαμέρισμα, ήταν πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα και ήθελε τα τελευταία χρόνια της ζωής του να τα περάσει στο χωριό. Μάλιστα. Από τη στιγμή λοιπόν που ξεκίνησε αυτή η αναζήτηση, είσαστε όλοι, λέτε, επιποδός. Όλοι και αυτό αξίζει συγχαρητήρια σε πολλούς ανθρώπους. Υπάρχουν επικίνδυνα σημεία, υπάρχουν σημεία τα οποία εσείς οι κάτοικοι του χωριού γνωρίζετε, έχουν ψαχτεί. Γνωρίζουμε, κυρία Δουλειράκη, τα σημεία και τα έχουμε ψάξει όλα, στα πηγάδια, τα φρεάτια, όλα, μαζί με την ΕΜΑΚ, μαζί με
Αυτά όλα τα έχουμε ψάξει. Μπορεί εξαιτίας του ότι είχε περάσει η ώρα, είχε πέσει το σκοτάδι, να χάθηκε, να πήγε κάπου αλλού, να πήρε κάποιο αγροτικό δρόμο ενδεχόμενα. Εγώ νομίζω και αυτό είναι στο τραπέζι. Και αυτό το ψάχνουν. Και αυτό το έχουμε ερευνήσει, όλα τα μονοπάτια, όλους τους αγροτικούς δρόμους, όλα εδώ στο χωριό τα έχουμε γυρίσει. Ναι, γιατί η περιοχή έχει ένα δύσβατο αγροτικό οδικό δίκτυο. Έχει απότομες κατοφέρειες, ανοφέρειες ουσιαστικά, και γι' αυτό το σκέφτηκα έτσι και σας το λέω. Ναι, και καλά μου το λέτε, και καλά. Ναι, έχει δίσβατο. Η περιοχή μας είναι πάρα πολύ δίσβατη. Και αν δεν τη γνωρίζεις. Αν δεν τη γνωρίζεις, δεν πρέπει να την περπατάς κιόλας. Έχει πολλούς κινδύνους. Έχει. Εμείς που την γνωρίζουμε και την περπατήσαμε όσο μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε τώρα να σας πω εγώ 100%. Τι μπορεί να περάσαμε και από μπροστά από τον άνθρωπο και να είναι κάπου χτυπημένος και να μην το λύναμε. Οι έρευνες που επικεντρώνονται στον κάμπο ανάμεσα σε κάτω Βιάνο και πάνω Βιάνο, έχετε φύγει και έχετε επεκταθεί, έχετε πάει παραπάνω, αφού είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε την άσκηση και έχετε πάει προς Αμοιρά και Πεύκο? Εγώ όσο ξέρω και όσο ήμουνα κοντά στα παιδιά με τις έρευνες, έχουμε ψάξει όλο το χωριό. Έχουμε πάει μέχρι τα δύο διπλανά χωριά, την Πάνω Βιάνο, Περβόλα και Χόντρο, σε μεγάλη έκταση. Έχουμε πάει νότια του χωριού προς το βουνό, έχουμε μέχρι τη διακλάδωση της Μέρσης, μέχρι τη Μάρθα, λίγο παρακάτω, για όσους ξέρουν την περιοχή. Έχουμε γυρίσει πάρα πολύ τόπο. Και συνεχίζονται και ακόμη έρευνες. Δηλαδή δεν είπαμε ότι δεν κάναμε μια μέρα. Εγώ τώρα που σας μιλάω. Έχουμε δώσει ραντεβού με ένα παιδί 11 η ώρα να ξαναψάξουμε την περιοχή. Αυτό το περίεργο και δύσβατο αγροτικό οδικό δίκτυο πάνω από το χωριό, πάνω από την Πάνω Βιάνο, ενδεχόμενα και αν έχει χαθεί προς Λουτράκι, μήπως πήγε αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, πού να πρωτοπάτε. Η ΕΜΑ, κυρία Δουλγεράκη, με την αστυνομία τα έχουν αργώσει όλη την επαρχία, ειδικά η αστυνομία, γιατί η ΕΜΑ, λόγω του ότι είχαν το σκύλο τους εδώ, είχαν τον ντρόουν και ψάχναν την περιοχή πιο αναλυτικά από εμάς, σε σημεία που δεν μπορούσαμε να πάμε, εμείς πήγε τον ντρόουν. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι εγώ νομίζω ότι τις προσπάθειες που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ σωστές. Και δεν ξέρω τι άλλο να πω, δηλαδή δεν είμαι όπως δεν είναι κανείς σίγουρος. Μπορεί να περάσει από μπροστά, όπως σας είπα προηγουμένως, γιατί αυτή την εποχή είναι τα χόρτα. Σε μεγάλο βαθμό, είναι μεγάλα, μπορεί να είναι σε μια σκία από μια ελιά από κάτω και να είναι χτυπημένος και να μην φαίνεται. Δηλαδή είναι και αυτά. Μάλιστα. Οι έρευνες, γι' αυτό και δεν σταματάμε να ψάχνουμε. Γι' αυτό πάμε και ξαναπάμε στα ίδια σημεία, σε άλλα σημεία ενδεχομένως. Μια πληροφορία κάποιος ότι εκεί δεν πήγατε, εκεί και πάμε. Δεν είναι... Μάλιστα. Έρευνες. Εγώ πάντως συγχαίρω δημόσια τις υπηρεσίες που ήρθαν εδώ, διότι με υπερβολικό ζήλο. Πάντα το κάνουν. Πατέρα Νικόλε, πάντα γίνεται αυτό όταν χάνονται άνθρωποι, όταν αναζητούνται άνθρωποι. Έτσι λειτουργούν πάντα όλες οι υπηρεσίες, διότι οι υπηρεσίες τελεχώνονται από ανθρώπους, από διασώστες. Λοιπόν, να ευχηθώ να τελειώσει αυτή η αγωνία για την οικογένεια, για τον ίδιο. Μακάρι να βρεθεί και να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος. Να είστε καλά κι εσείς. Να τελειώσει η αγωνία για την οικογένεια και να είσαστε καλά και όλοι εσείς που προσπαθείτε, που βοηθάτε. Και εσείς να είστε καλά που το αναδείξετε το θέμα, γιατί αυτό δείχνει μια ευαισθησία προς όλα τα μέσα. Πατέρα Νικόλα, να πούμε ότι σε περίπτωση που κάποιος μπορεί να έχει εντοπίσει αυτόν τον άνθρωπο, να τον έχει δει εκεί γύρω στην ευρύτερη περιοχή και με λοιπά, ας κάνει ένα τηλέφωνο. Δηλαδή, μια πληροφορία μπορεί να είναι πολύ πολύ χρήσιμη για να βρεθεί, να είναι καλά. Να κάνει μια. Ναι, στο 100. Ας κάνει ένα τηλεφώνημα και ας δώσει μια πληροφορία. Ακριβώς. Και ακόμα και η πληροφορία να μην είναι. Δηλαδή, να έκανε παραγνωριστά που λέμε εμείς. Ας πει ότι είδα αυτόν τον άνθρωπο εκεί κάπου. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος τον είναι πολύ ταλαιπωρημένος και να έχουν αλλάξει τα χαρακτηριστικά του. Ας το πει, δηλαδή δεν είναι κακό, δεν είναι κάτι νομίζω που θα τον εμποδίσει να το κάνει. Εγώ από τη μεριά μου εκλυπαρώ όποιον δει κάτι, ας πάρει ένα τηλέφωνο στην αστυνομία, ας δώσει μια πληροφορία, θα το ψάξουν οι άνθρωποι, θα το ψάξουμε κι εμείς. Μήπως δεθεί αυτός ο άνθρωπος να είναι καλά στην υγεία του. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, πατέρα Νικόλα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα.